Και θα ξεκινήσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση που έχουμε σήμερα και αύριο στην πόλη στις 9 και 4 στο θέατρο Έκφραση στην Αραβαντινού 14 με τον Ιωσήφ Ιωσήφιδη, τον οποίο με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή τον καλησπέριζω στο στούντιο. Ιωσήφ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Μάρτης μου ο Θεός, μια εξαιρετική παράσταση που έχει αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Θα ήθελα να μας βάλεις αρχικά στο κλίμα. Ξέρω ότι είναι βασισμένη στο βραβευμένο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μάκη Τσίτα, έτσι. Το έργο βασίζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, στο βραβευμένο έργο του Μάκη Τσίτα, «Μάρτης μου ο Θεός», που βραβεύτηκε το 2014 με το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική διάκριση για τον Μάκη Τσίτα και μεγάλη τιμή και για μας που είναι η τέταρτη χρονιά που ασχολούμαστε με αυτό το έργο. Εγώ δηλαδή και η σκηνοθέτητα η Σοφία Καραγιάννη. Το έργο πεζόταν 3 χρόνια στο θέατρο Volt στην Αθήνα και έχει κάνει σε αυτά τα 3 χρόνια μεγάλη περιοδία και σε όλη την Ελλάδα. Και τέταρτη χρονιά ξεκινάει η περιοδία από εδώ, από τα Γιάννενα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είναι μια πόλη που ήθελα οπωσδήποτε να έρθω να παίξω την παράσταση. Mm-hmm. Θα ήθελες να μας πεις, Ιωσήφ, 2-3 πράγματα παραπάνω για τον Χρυσοβαλάντη, τον οποίο υποδίεσαι. Το έργο διαδραματίζεται λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπου βρίσκουμε τον Χρυσοβαλάντη, αυτόν τον αστείο, ας πούμε, τύπο, κωμικοτραγικό τύπο, το βρίσκουμε άνεργο, το βρίσκουμε διωγμένο και μας κάνει μέσα από το παραλήρημά του, γιατί παραλήρει ο Χρυσοβαλάντης, μας παρουσιάζει εκτός από τη ζωή του και όλη την πορεία της ελληνικής κοινωνίας από τη μεταπολίτευση και μετά. Το έργο έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει κοινωνικά, έχει προσωπικά, έχει κομικά, έχει δραματικά και νομίζω ότι γι' αυτό κατορθώσαμε και το παίζουμε τόσα χρόνια, δηλαδή ιντριγκάρει τον κόσμο. Ο Μάκης Τσίτας έχει κάνει κάτι έξυπνο. Το έργο γράφτηκε από το 3 μέχρι το 13. Mm-hmm. Έχει παρουσιάσει έναν άνθρωπο άνεργο, όχι τώρα, κάτι που είναι σύνηθες, την εποχή της τεράστιας ευμάρειας, την εποχή των παχαίων αγελάδων, όπου αποδείχθηκε τελικά ότι είναι μια φούσκα όλο αυτό. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία γλώσσα, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μας τράβηξε στο έργο. Ο Χρυσοβαλάντης έχει πολύ χιούμορ. Έχει πολύ χιούμορ και ακόμα και όλες οι δυσκολίες που τραβάει και όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με χιούμορ και με καλοσύνη. Ένας καλός άνθρωπος, έχει πολύ αρνητικά στοιχεία ως άνθρωπος, είναι ρατσιστής. Το θεωρεί ότι για όλα υπεύθυνοι είναι οι ξένοι που του συμβαίνουν. Ο ίδιος όμως, ό,τι κατηγορεί στους ξένους, το κάνει ο ίδιος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι και ένα από τα επιτυχημένα στοιχεία του έργου. Δηλαδή, βρίζει τους ξένους ότι γλύφουν τα αφεντικά και αυτός είναι το μεγαλύτερο δουλάκι εισαγωγικά του αφεντικού του. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω όλα, αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον αντίθεσης αυτό το έργο. Επίσης έχει πολιτικά στοιχεία, έχει κοινωνικά, έχει προσωπικά, έχει στοιχεία σχέσεων συναισθηματικών. Τα καλύπτει όλα. Είναι mm-hmm. ένα μεγάλο έργο, γι' αυτό δεν νομίζω ότι βραβεύτηκε τυχαία. Mm-hmm. Mm. Την επιτυχία όταν ξεκινήσετε, γιατί είπαμε τέταρτη χρονιά έτσι, φέτος, τώρα ξεκινάει η τέταρτη χρονιά, την περίμενες, διότι μιλάμε για έναν μονόλογο που συνήθως το κοινό είναι λίγο με τους μονολόγους, έτσι, τους φοβάται λίγο, και ένα έργο που έχει τόσα πολλά μηνύματα και τόσο βάθος. Έτσι. Σωστή ερώτηση, γιατί ξέρετε, ο μονόλογος μπορεί να... πραγματικά να κουράσει τον κόσμο, αν και πια έχει εκπαιδευτεί το κοινό, γιατί γίνονται πάρα πολλοί μονόλογοι. Τα τελευταία κυρίως χρόνια εμείς ήμασταν σχετικά, όχι από τους πρώτους, αλλά από αυτούς που πήραν τη σκητάλη από τους πρώτους. Πιστεύω ότι επειδή το έργο παίζεται σε ένα τρομερό, δηλαδή η επιδίωξή μας είναι και η δικιά μου, να παίζεται σε ένα τρομερό ρυθμό, και επειδή κάθε 5 σειρές αλλάζει θέμα, ο ήρωας αλλάζει θέμα, αυτό το κάνει και ενδιαφέρον. Και αυτό ήταν και ένα δύσκολο στοίχημα για μένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάζει συνέχεια θέμα κάθε 5 σειρές. Δηλαδή δεν πιάνει ένα θέμα και το πηγαίνει. Και το αναλύσεις, όχι, όχι. Είναι κάθε 5 σειρές. Και αυτό εκεί ήταν και η μεγάλη βοήθεια της σκηνοθέτητας της Σοφίας Καραγιάννη, που χωρίς βοήθεια σκηνοθετική δεν μπορείς να το πετύχεις αυτό το πράγμα. Είναι παραλληλή ο τύπος, γι' αυτό και έχει και ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πετάγεται από το ένα στο άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα, νομίζω, και ως θεατής νομίζω θα μου άρεσε. Mm-hmm. Και βέβαια από ό,τι έχω καταλάβει από συναδέλφους ηθοποιούς έτσι που φιλοξενώ, νομίζω ότι είναι άκρως προκλητικό και για έναν ηθοποιό να
παίζει έναν μονόλογο, έτσι. Βεβαίως, κοιτάξτε, και ο μονόλογος αλλά και το να παίζει με άλλα πρόσωπα έχει το καθένα έχει το ενδιαφέρον του. Εγώ, ας πούμε, παίζω και στη στέγη τώρα, στέγη γραμμάτων και τεχνών, τους παραθεριστές του Γκόργη. Εκεί παίζω με πιο πολλούς συναδέλφους. Έχει και αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ο μονόλογος σου δίνει τη δυνατότητα ό,τι έχεις να το βγάλεις. Το έχεις, δεν το έχεις. Και το αναπτύσσεις όπως θέλεις. Απλά έχεις και μεγαλύτερη ευθύνη γιατί δεν έχεις που άλλο να βασιστείς παρά μόνο στη σκηνοθεσία και στον εαυτό σου. Σωστά. Το άγχος μάλλον είναι ακόμα περισσότερο. Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Να πω βέβαια, εγώ να θυμίσω σήμερα ότι έχουμε δύο παραστάσεις. Σήμερα 9 και 4 και αύριο την ίδια ώρα στο θέατρο Έκλα, Αραβαντινού 14. Και από ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Στην περιοδία, ναι. Θα πάω 29, νομίζω είναι Τετάρτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Okay. Στην Ερμιονίδα, όπου είχα πάει το καλοκαίρι 16 Αυγούστου και μια πολύ δύσκολη ημερομηνία. Και ήταν ένα. Γι' αυτό ξανείπαμε να κάνουμε την παράσταση. Ναι. Ήταν ένα καταπληκτικό δέσιμο με όλο αυτό το κοινό που είχε έρθει. Και θα ξαναπάω τώρα, θα παίξω στον κλειστό χώρο που έχουν εκεί, έναν εξαιρετικό χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά στην Ερμιονίδα. Και στην ΚΟ, όπου είμαι καλεσμένος από μια ομάδα που έχει ένα χώρο εξαιρετικό από ό,τι έχω ακούσει. Και μ' αρέσει να το επικοινωνώ αυτό το μονόλογο παντού σε όλη την Ελλάδα. Έχουν παίξει παντού. Είναι. Έχω κάποιες εκκρεμότητες που θέλω να τις καλύψω. Μας είπες και στην αρχή, έτσι τώρα, τη συνομιλία μας, ότι ήθελες πάρα πολύ να έρθεις στα Γιάννενα. Φαντάζομαι έχεις ακούσει λοιπόν ότι είμαστε ένα αρκετά θεατρόφιλο κοινό. Τα Γιάννενα έχει τεράστια παράδοση και στην εκπαίδευση και στην. Τώρα μην αρχίσω και νομίζουν όλοι ότι είμαι γαλήφης, αλλά λέω πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Έχει φωτισμένους ανθρώπους τα Γιάννενα, πάντα έβγαζαν φωτισμένους ανθρώπους. Και είχε χρόνια ένα διπεθέ και έχει, οπότε είναι πολύ εύλογο, είναι μια μεγάλη πόλη να έχει και τέτοια ενδιαφέροντα. Και θα ήταν πολύ κακό να μην υπήρχε αυτό που λέμε. Σωστό, σωστό. Υπάρχει κίνηση, είναι γεγονός και μέσα του διπεθέ και μέσα από θεατρικές ομάδες. Εγώ να σε εκμεταλλευτώ λίγο, έτσι, να όσο ξεφύγω θέλεις, λίγο από το μάρτισμο Θεός και να σε πάω λίγο στα της τηλεόρασης, γιατί ναι. Σε έχουμε δει σε πάρα πολλούς ρόλους αγαπημένα. Σε αρκετούς, όχι πολλούς, ναι. Αρκετά. Σαββατογεννημένες, παραπέντε, πολυφρόνια γιατρής. Εργαζόμενη γυναίκα. Εργαζόμενη γυναίκα, πάρα πολλά. Θα ξανακάνεις τηλεόραση, είναι στα σχέδιά σου, θα σε ενδιέφερε? Η τηλεόραση, όπως και ο κινηματογράφος, όπως και το θέατρο, μου αρέσουν. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μέρος της δουλειάς μας, δεν τη συνομπάρω καθόλου. Και είχα την τύχη, γιατί είναι και τύχη αυτό το πράγμα, να παίξω σε σειρές οι οποίες άφησαν με εποχή και στίγμα. Αυτό είναι τύχη, γιατί πάντα, όπως και σε μια παράσταση, δεν ξέρεις πώς θα δέσει το γλυκό. Μου αρέσει πολύ η τηλεόραση. Απλά έχω χάσει μια επαφή εγώ ίδιος. Είμαι πολύ αφοσιωμένος στο θέατρο. Έχω τρέλα με το θέατρο, μεγάλη, και παίζω 2-3 παραστάσεις το χρόνο. Αλλά αν μου ξαναγίνει πρόταση, σαφώς και θα πάω, αν μου αρέσει αυτό που. Ξέρετε, βέβαια, η τηλεόραση έχει αλλάξει και από τότε. Δεν είναι ούτε τα οικονομικά τα ίδια, ούτε η πληθώρα. Δεν υπάρχει παραγωγή γενικώς. Δεν υπάρχει παραγωγή. Και τόσα που γίνονται, δηλαδή, ο Α, ας πούμε, πιστεύω ότι κάνει πολύ σοβαρές δουλειές. Ο Αντένα προσπαθεί. Το Μέγκα, απ' την άλλη, κάνει πρόγραμμα με τις σειρές τις δικές μας χωρίς να μας πληρώνει. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι των επαναλήψεων είναι πολύ μεγάλο και το είχα συζητήσει και πολλές φορές και εδώ, έτσι, με τη Σοφία Τιβογιατζάκη, τον Βασίλη τον Κούκο που είχαν έρθει. Παρ' όλα αυτά, θέλω τη δικιά σου την άποψη. Το ρωτώ πολύ συχνά σε ηθοποιούς που έχουμε δει στην τηλεόραση. Είναι κακό για έναν ηθοποιό το να στιγματίζεται από μια τηλεοπτική σειρά? Γιατί π.χ. έχουμε σε ένα, νομίζω περισσότερο κόσμο μπορεί να σε έχει ταυτίσει και με το παραπέντε, έτσι που ήσουν αυρά. Εγώ ευτυχώς δηλαδή δεν είχα και πολύ μεγάλο. Ευτυχώς εισαγωγικά. Ναι. Δεν είχα μεγάλο ρόλο. Αλλά κοίταξε, νομίζω ο ηθοποιός ταυτίζεται, μπορεί να συμβεί αυτό που λέμε, αλλά νομίζω ταυτίζεται αν και ο ίδιος παίζοντας σε σύριαλ κάνει το ίδιο πράγμα. Εγώ ευτυχώς δεν κάνω αυτό και δεν θέλω να το κάνω στο θέατρο. Δηλαδή κάποιοι το κάνουν συνειδητά και δεν το κατηγορώ, αυτό είναι επιλογή τους. Αλλά συμβαίνει και αυτό που λέμε, ότι πραγματικά μπορεί να, ας πούμε, το Κωνσταντίνο και η Ελένη που παίζει συνέχεια, μπορεί να στιγματίσει κάποιους ανθρώπους. Πάντως πιστεύω ότι αν κάνεις κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ δυνατό, θα ξεστιγματιστείς, θα πας
αλλού. Είναι γεγονός. Εγώ πάντως βλέπω αρκετούς ηθοποιούς που έχουν μια τεράστια πολλή τη τηλεόραση και ενώ κάνουν θέατρο, κάνουν αξιόλογες παραστάσεις, ο κόσμος δεν ξέρω, δεν θα πω αν δεν τσαγκαλιάσει, γιατί δεν είμαι εκεί να έχω εικόνα, αλλά. Σε κάποιους αγκαλιάζει. Έχει μείνει, ναι, έχει μείνει στο τηλεοπτικό, ας πούμε. Η τηλεόραση είναι εικόνα. Όταν δημιουργείς μια εικόνα και όταν, γιατί όπως είπα και κάποιοι συνάδελφοι, το κάνουν συνειδητά και καλά κάνουν, γιατί από αυτό βρίσκουν και δουλειά. Ας πούμε, εγώ πήγα και είδα μια παράσταση πρόσφατα και ένα γνωστό ηθοποιό, τον Κώστα Γκόκλα, ο οποίος είναι ένα ξέρετο παιδί, που τον βλέπει στην τηλεόραση, πήγα και τον είδα και ήταν το κάτι άλλο. Στη Μαντάμ Σουσού που παίζουν. Σωστά. Ήταν τόσο δραματικός ο Κώστας που ήταν εξαιρετικός. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά. Mm-hmm. Και ο ηθοποιός ο ίδιος τι δίνει και τι θέλει να δώσει στο κοινό. Mm-hmm. Ισχύει πάντως ότι ο καθρέφτης, αν θέλεις, του ηθοποιού είναι το θέατρο. Δηλαδή ότι στο θέατρο. Μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό, αλλά δεν. Μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα από όλες τις απόψεις, δηλαδή όχι μόνο αυτό που θέλω εγώ. Όχι, η εικόνα του ηθοποιού είναι η συνολική του δουλειά σε όλα τα πράγματα για μένα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί κι εγώ έχω παίξει και σε σύριαλ που δεν θα το ονοματίσω, που δεν θεωρώ ότι ήταν και πολύ. Ναι. Αλλά έτυχε. Δεν. Εντάξει, εννοείται. Ναι, τυχαίνει, σωστό. Δεν είναι. Όπως και σε παραστάσεις. Βέβαια. Ναι, βέβαια, ναι. Έχουμε παίξει και σε αυτά, δεν είναι. Τα πράγματα τυχαίνουν. Mm-hmm. Προσπαθείς πάντα βέβαια για το καλύτερο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, στο θέατρο. Οι επιλογές μου είναι πάντα να προσπαθώ για το καλύτερο. Εννοείται, μα νομίζω ότι το αποδεικνύει και η δουλειά, έτσι όπως και το Μάρτισμο Θεός. Είναι μια παράσταση, όπως είπαμε, βραβευμένη, τέταρτη χρονιά, δεν είναι. Όχι, τα ψάχνουν πάρα πολύ. Υπάρχουν τα δεδομένα αυτά, συμφωνώ. Να σε πάω λίγο και στους νέους συναδέλφους σου. Γιατί εννοώ, βλέπουμε πολύ κόσμο, καλός ή κακός, δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω, που θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο. Είτε επαγγελματικά, τελειώντας κάποια σχολή. Είτε και ερασιτεχνικά. Και εμείς εδώ έχουμε 17 ερασιτεχνικές ομάδες περίπου στα Γιάννα. Παντού συμβαίνει στην επαρχία αυτό. Ναι. Εκτός Αθηνών εννοώ. Ναι, δεν, εγώ για τα Γιάννα που έχω εικόνα μπορώ να μιλήσω. Ναι. Αυτό κατά τη γνώμη σου είναι καλό, είναι ας πούμε σημείο των καιρών. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι μέσα στην κρίση η τέχνη ανθεί. Ναι. Κοιτάξτε, όπως το είπες, ας σου μιλάω στον Νικό, όπως το είπες, είναι καλός και κακός. Δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστο που θέλουν οι νέοι να ασχολούνται με την τέχνη. Πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα τους πω μην ασχολείστε. Ναι. Έτσι, δεν έχω δικαίωμα να τους το πω αυτό. Γιατί όπως δεν έχει κανείς δικαίωμα να μου απαγορεύσει εμένα, έτσι και εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω σε κανένα νέο. Εγώ μπορώ να πω σε ένα νέο, αν με ρωτήσει, να του παρουσιάσω την κατάσταση ως έχει. Να του πω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει 1.700 παραστάσεις, από τις οποίες οι 30 πάνε μόνο πάνω από ένα μήνα. Να του πω ότι θα κάνει πρόβες απλήρωτος. Να του πω ότι οι περισσότερες είναι με ποσοστά και να του πω ότι αυτό δεν είναι δουλειά. Αυτό είναι χόμπι. Ας πούμε, εμείς με τη Σοφία την Καραγιάννη, η οποία είναι και η γυναίκα, σύζυγός μου, προσπαθούμε ό,τι δουλειά κάνουμε, όπως και η ψυχολογία Συριανού σύζυγου που παίξαμε στα Γιάννα πριν κάποια χρόνια και ήταν πολύ ωραία. Προσπαθούμε να κάνουμε δουλειές οι οποίες θα κρατήσουν. Mm-hmm. Όχι να τις κατεβάσουμε σε 10 μέρες. Mm-hmm. Ζούμε την οικογένειά μας από αυτό. Σωστό. Είναι τεράστιος αριθμός των παραστάσεων. Θυμάμαι και πέρσι το Χάρη το Ρώμα να μου το λέει ότι έχουμε περισσότερες παραστάσεις και από, δεν ξέρω, και από τον Broadway ενδεχομένως. Είναι 1.700 κοντά φέτος και ξέρετε ότι δεν είναι δυνατόν στις 1.700 να είναι όλες καλοδουλεμένες. Και απλά οι νέοι βγαίνουν πολλοί ηθοποιοί, κάποιοι μόνο από εργαστήρια ή. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να βρεις ένα διαμάντι εκεί μέσα. Το θέμα είναι πόσο ο ίδιος ο ηθοποιός. Εκτιμάει αυτό που κάνει, δουλεύει πάνω σε αυτό, γιατί εμάς δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Mm-hmm. Όλοι πολλή δουλειά τα έχουν πετύχει. Mm-hmm. Και ας πούμε, και υπάρχουν και πολύ μεγάλα ταλέντα. Εγώ, ας πούμε, παίζω τώρα στους παραθεριστές, παίζουμε πολύ μεγάλα ταλέντα. Mm-hmm. Οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί. Και υπάρχουν και ηθοποιοί που βγαίνουν σοριδών, οι οποίοι δεν βλέπουν οι ίδιοι σοβαρά αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Όχι δεν είναι καλοί, είναι κακοί. Οι ίδιοι νομίζουν. Κάποιοι, ξέρετε, η τηλεόραση έχει κάνει και το εξής εισαγωγικά κακό. Νομίζουν όλοι ότι αυτό το γυαλί, το γκλάμουρ, ότι είναι μια αξία που θα τους. Όχι, η τηλεόραση είναι μια ληστική μηχανή. Καλός ή κακός.
Όποτε έχει επανάληψη το παραπέντε με σταματάνε στον δρόμο, όποτε δεν το έχει δεν με σταματάνε. Να σας το πω χοντρά, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό ήταν μια ερώτηση που κάνω συνεχώς σε ηθοποιούς. Νομίζω ότι πολλοί ξεκινούν με λάθος κίνητρο, αυτό που λες και εσύ. Δηλαδή κάποιος αποσκοπεί στη φήμη, στο να φανεί ας πούμε στις τηλεόρασεις, ναι, παρά στο να γίνει ηθοποιός, να πάει ας πούμε στο θέατρο που απαιτεί και μια ανάγνωση κειμένου, ένα ψάξιμο ιστορικό, έτσι. Το επάγγελμα είναι ματαιόδοξο ούτως ή άλλως, γιατί το να βγεις και να εκτεθείς και να βγάλεις τα σωθικά σου μπροστά σε τόσο κόσμο, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Απλά ο καθένας πρέπει να, με τον εαυτό του να σκεφτεί. Δηλαδή εγώ ας πούμε, έχω και μια κολλητή εδώ στα Γιάννα, τη Μαρία, η οποία ξέρει ότι από μικρός το βλέπαμε και αυτή και εγώ σαν κάτι ιερό αυτό το πράγμα. Και όταν πέρασα ας πούμε στο Εθνικό, ήταν για μένα ότι δεν άφησα δηλαδή τίποτα, καμία αντικσότητα να μου το χαλάσει αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν μπορώ να μην δεν σε ρωτήσω. Ξέρω ότι εκτός από τις θεατρικές σπουδές και όλα αυτά, έχεις τελειώσει και φιλοσοφική, το φιλόλογος. Είμαι φιλόλογος, και κλασικό-κλασικό. Κλασικό. Αυτό σε έχει βοηθήσει στα της υποκριτικής. Στα της υποκριτικής σε βοηθάει από πίσω, δηλαδή οποιοςδήποτε μπορεί, δεν νομίζω ότι, και ναι και όχι, δηλαδή άμα κάποιος θέλει να διαβάσει και να κάνει θα το κάνει και χωρίς να είναι στη φιλοσοφική. Απλά εμένα αυτό που με βοήθησε η φιλοσοφική και αυτό που είναι το κοινό με το θέατρο είναι ότι λατρεύω τα μεγάλα αρχαία κείμενα. Σωστό. Τα λατρεύω και ως γλώσσα, επίσης λατρεύω τη γλώσσα, δηλαδή ο Συριανός Σύζυγος ήταν μια παράσταση η οποία ήταν στην καθαρεύουσα. Λατρεύω τη γλώσσα. Ο Μάρτης Μωθεός έχει συγκεκριμένη γλώσσα. Μ' αρέσει ο λόγος στο θέατρο. Να επιστρέψω λίγο λοιπόν στα τις παράστασεις. Μάρτης Μωθεός, την οποία θα δούμε σήμερα και αύριο, θυμίζω, 9 και 4 στο θέατρο Έκφραση. Η σκηνοθεσία είναι τη Σοφία Καραγιάννη, τη συζύγου σου. Και θα ήθελα έτσι να μου πεις πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συνδυάζεις το επαγγελματικό με το προσωπικό. Έτσι. Εμείς είμαστε από τις περιπτώσεις, σκεφτούμε το Ματιάξο, όπου ο ένας έχει πάει μπροστά τον άλλον. Δηλαδή, εγώ από τότε που άρχισα να δουλεύω με τη Σοφία, πριν γίνει σύζυγός μου, μου άνοιξαν πεδία τα οποία έχω συνεργαστεί με πολύ μεγάλους σκηνοθέτες. Αλλά η Σοφία μου άνοιξε άλλα πεδία ως προς τη δικιά μου υποκριτική και τους δικούς μου χώρους υποκριτικής που υπήρχαν και δεν τους είχα ανακαλύψει. Και βέβαια, πάντα υπάρχουν. Και νομίζω ότι και η ίδια βοηθήθηκε, όπως συζητάμε, και στον τομέα της. Κάνει μια εξαιρετική παράσταση τώρα στο θέατρο του Νέου Κόσμου, το Μικρό Πόνι, του Πάκο Μπεθέρα, ενός Ισπανού, που γίνεται διώχουν κόσμο από την πρώτη μέρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλό σε ένα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την έννοια ότι δεν υπάρχει. Εγώ χαίρομαι να γράψουν για τη Σοφία παρά για μένα, ας πούμε. Κατανοητό. Μια αγαστή συνεργασία οπότε και επειδή μια εντάξει, ότι μαλώνουμε και πλακωνόμαστε, μαλώνουμε και στο σπίτι χωρίς λόγο. Χωρίς αυτό θέατρο, ισχύει και προσωπικά και επαγγελματικά και παντού. Είναι σε όλους τους χώρους. Αλλά είναι και δημιουργικό αυτό καμιά φορά. Δηλαδή εδώ στο Μάρτης Μωθεός, όταν πήγαμε 2 εβδομάδες πριν την πρεμιέρα και κάναμε περάσματα, μας έβγαινε πολύ μεγάλο το έργο. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Το έργο κρατάει 1 ώρα και 1/4. Ναι. Άμα είναι παραπάνω, ο μονόλογος αρχίζει και κουράζει. Κουράζει, ναι, σωστά. Και έπρεπε να κόψουμε κείμενο που είχε δουλευτεί 2 μήνες. Και εκεί άρχισαν το τι να κόψουμε και τι να μην κόψουμε. Ο ένας έπαιζε, τα είχε δουλέψει, η άλλη ήθελε να κόψει, αλλά και εγώ ήθελα να κόψω. Δηλαδή για το καλό της παράστασης και τριβή πολύ, αλλά βγήκε κάτι καλό. Και βέβαια επειδή το αποτέλεσμα πάντα είναι ομαδικό, μία παράσταση είναι ομαδική δουλειά, θα με επιτρέψει να αναφέρω και τους υπόλοιπους συντελεστές, έτσι. Και αν κάνω κάποιο λάθος, με διορθώνεις. Κείμενο δραματουργική επεξεργασία είναι του Μάκη του Τσίτα. Η σκηνοθεσία, όπως είπαμε, είναι της Σοφίας Καραγιάννη. Βοηθός σκηνοθέτη Μυρτό Αθανασοπούλου. Μουσική επιμέλεια. Η οποία μας πρότεινε και το έργο η Μυρτό. Μας έφερε σε επαφή με το κείμενο. Ωραία. Μουσική επιμέλεια Κατερίνα Πολυχρονοπούλου και φωτισμοί Νίκος Βλασόπουλος. Και η σκηνογραφική επιμέλεια Σοφία Καραγιάννη και Λίνα Παγώνη. Στη σκηνή φυσικά είσαι εσύ, μονόλογος είπαμε, δεν θα μπορούσε φαντάζομαι να είναι και δεύτερο ηθοποιός ένα μονόλογο. Είναι πολλοί παρόντες όμως. Είναι πολύ, εντάξει, εννοείται. Πολύ ρόλοι παρόντες στο έργο. Έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι το κοινό το γενιώτικο θα το αγκαλιάσει τις 2 αυτές μέρες, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Νοέμβρη. Και κλείνοντας έτσι για αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θέλω να σε κουράσω και σε ένα περιθώριο. Γιατί ξέρω ότι εντάξει, υπάρχουν και παραστάσεις. Όχι, όχι, όταν είναι ωραία η συζήτηση, μου αρέσει. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είπαμε, τα μελλοντικά σχέδια γενικότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
έχουμε σήμερα αύριο στα Γιάννενα. Υπάρχει συνέχεια με το Μάρτισμο Θεός, όπως μας είπε, σε ορισμένες ναι. πόλεις. Έχει στην Αθήνα. Έχω τους παραθεριστές του Γκόργη. Στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Και θα ξεκινήσουμε με τη Σοφία την Καραγιάννη. Είμαστε σε ομάδες που έχουν πάρει μια μικρή επιχορήγηση από το Υπουργείο για να κάνουμε τον Διγενία Κρήτα. Υπέροχο. Και φαντάζομαι θα το φέρετε και στα Γιάννενα, έτσι. Ας ανέβουμε το καλό. Και επιδίωξή μας τώρα έχουμε, γνώρισα και τα παιδιά στο θέατρο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέατρο. Πρώτη φορά είναι εξαιρετικός χώρος. Με επίπεδο, με design ωραίο και θεατρικότατος. Νομίζω είναι χρήσιμο και αυτό για την ηθοποιία. Έτσι, ο χώρος που το Α και το ωμέγα. Να σε εμπνέει και σαν άτομο. Εννοείται, εννοείται. Mm-hmm. Είναι ότι πρέπει. Γι' αυτό το έργο που παίζω τώρα είναι ότι πρέπει. Mm-hmm. Τέλεια. Οπότε νομίζω θα δούμε το Μάρτισμο Θεό στα καλύτερά του και σήμερα και αύριο. Το ελπίζω. Επιδίωξή μου αυτή θα είναι. Σωστά. Και βέβαια κλείνοντας έτσι, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα δικό σου μήνυμα προς το κοινό των Ιωαννίνων και με αφορμή το Μάρτισμο Θεός βέβαια, έτσι, τις δύο παραστάσεις. Τώρα αυτά τα... με τα μηνύματα... μπορεί να είναι κάτι από το έργο. Κανένα μήνυμα. Ναι, ένα SMS ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να στείλω μήνυμα. Εγώ θέλω να πω ότι μια θεατρική παράσταση, είτε καλή είναι, είτε κακή είναι, κάτι παίρνεις. Mm-hmm. Και γενικά στη ζωή. Και από τα καλά και από τα κακά κάτι παίρνεις. Τώρα, καλό είναι ο κόσμος, το θέατρο είναι μια φτηνή διασκέδαση πια. Είναι πολύ φτηνή. Συμφωνώ. Αν όχι στα μεγάλα θέατρα της Αθήνας, αλλά και εκεί υπάρχουν ειδικές τιμές. Είναι μια φτηνή διασκέδαση. Από το να καθίσεις μέσα στο σπίτι σου και να δεις, συγγνώμη θα πω τα Survivor, καλύτερα να βγεις έξω και να δεις μια οποιαδήποτε θεατρική παράσταση. Αυτή της άποψη είμαι εγώ. Άλλος μπορεί να διαφωνεί. Εντάξει, η μαγεία υπάρχει, είπαμε, αυτή η αμεσότητα του θεάτρου και η ψυχαγωγία που προσφέρει, γιατί δεν μιλάμε για διασκέδαση, μιλάμε για ψυχαγωγία. Μιλάμε για αγωγή της ψυχής, θεωρώ εγώ προσωπικά σαν μια παράσταση. Και όπως είπες και εσύ, ακόμα και από μια εντός εισαγωγικών κακή παράσταση, χωρίς να αναφέρομαι στο Μάρτισμο Θεός, έτσι να παρεξηγηθώ, πάντα κάτι παίρνει. Ναι, ναι, όχι, θα πάρεις το κριτήριο για να, έτσι, ακριβώς. Και πιστεύω ότι και έναν θεατή να κερδίσεις, στη Ρόδα ας πούμε, με κάλεσε ένα σχολείο ιδιωτικό, ναι, που είχε ένα θέατρο μέσα, θεατράρα, τύφλα να έχουν τα θέατρα. Ήρθε στην αρχή που έκανα πρόβα, ήταν μέσα κάποιοι μαθητές και ήταν ένας μαθητής με μακριά μαλλιά, σκουλαρίκι. Τον είδα, τρογόταν, ήταν λίγο αποστασιοποιημένος στην αρχή. Ήρθε το βράδυ στην παράσταση, ό,τι πιο συγκινητικό. Και μου έκανε και ανάλυση. Και επίσης μια άλλη συγκινητική στιγμή του Μάρτιου Μαθαίος, ξέχασα να το πω, είναι που παίξαμε στις φυλακές του Κορυδαλλού δύο φορές. Mm-hmm. Την πρώτη φορά, να σας πω μόνο ότι το έργο έχει ρατσιστικά σχόλια από τον ήρωα. Σωστά. Που μετά έρχονται τούμπα βέβαια. Mm-hmm. Κάτω ήταν μόνο ξένοι σχεδόν. Και οι τσιγκάνοι στις φυλακές. Ναι, ναι, ναι. Ήρθαν όλοι στο τέλος, με αγκάλιασαν. Δεν το ξαναζήσει αυτό. Γιατί ο Χρυσοβαλάντης έχει κάτι σε εισαγωγικά όχι περιθωρίου, είναι λάθος λέξη. Του δικού τους στοιχείου, ναι, της μοναξιάς, της δικιάς τους μέσα στη φυλακή. Ναι. Αυτό η μοναξιά είναι. Του παραγωνισμού τους. Ναι. Μπράβο, του παραγωνισμού είναι πιο σωστή λέξη. Το περιθώριο το εννοώ ότι η κοινωνία έχει αυτό το περιθώριο. Ναι, αυτό το περιθώριο από την κοινωνία, σωστά. Ναι. Και ήταν εξαιρετικά συγκινητικό. Πήγα και τη δεύτερη φορά βέβαια. Ο διευθυντής των φυλακών, ο Γιώργος Ζουγανέλης, την επόμενη χρονιά πέθανε. Ξαφνικά, χωρίς λόγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αναγεννήσει τη φυλακή, mm-hmm, σε αυτόν τον τομέα και ήταν, το λέω και να τριχιάζω ακόμα, ήταν εμπειρία φοβερή, μας έδωσαν ζωγραφιές, τους έβριζαν γιατί δεν μας είπαν ότι είναι να μας δώσουν και άλλα δώρα, ήθελαν να μας κάνουν δώρα. Mm-hmm. Δεν το ξανασυναντήσει αυτό. Είναι από τη μεγαλύτερη επιβράβευση, έτσι, για έναν ηθοποιό γενικότερα νομίζω. Δεν υπάρχει να εμπνεύσει. Και ξέρετε, ότι μαγκάζαν όλοι και ήταν όλοι σφιχτοί, μέλιοναν, ήταν, και εγώ δεν είμαι και λίγος, ήταν όλοι άνθρωποι φυλακοί, φυλακισμένοι. Ήταν απίστευτο. Mm-hmm. Τι να πω, είναι από τα. Και μετά πήγα και τους έκανα και μάθημα. Mm-hmm. Πέρυσι τον Οκτώβρη πήγα ένα μήνα και τους έκανα ένα σεμινάριο. Εκεί να δεις. Με όλα τους τα προβλήματα, με όλα τα αυτά, έβγαζαν κάτι πράγματα.
δεν θέλω να ταξιδανικεύσω, αλλά οι άνθρωποι, ο άνθρωπος έχει πολλές πλευρές μέσα του. Και εγώ νομίζω ότι το παίρνω αυτό και το βάζω σαν στοιχείο σε αυτό που είπα πιο πριν, ότι νομίζω σε περίοδο πίεσης, κρίσης, άγχους, δεν ξέρω, στεναχώριας, μπορεί να βρεθεί διέξοδος μέσα από την τέχνη και μέσα από το θέατρο φυσικά. Και σε καλές περιόδους θα πρέπει να γίνεται αυτό. Απλά η κρίση δημιουργεί, η πίεση δημιουργεί πάντα... Ίσως φέρνει περισσότερο την εγρήγορση. Ανάγκη στο προσκήνιο. Ναι, εγρήγορση. Η πίεση δημιουργεί εγρήγορση. Λοιπόν, εγώ, Ιωσήφ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί νομίζω θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολύ ώρα. Για πολλές ώρες. Αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδέκαστος δυστυχώς και ούτως ή άλλως και εσύ πρέπει να ετοιμαστείς, γιατί σήμερα και αύριο, 9 και 4, και έχουμε τι, το Μάρτι της Μωθέως. Καλό είναι, σε κάθε πόλη υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα που βοηθάνε. Γιατί για μας είναι βοήθεια αυτό το πράγμα. Και άνθρωποι που δεν φαίνονται, όχι δημοσιογράφοι, ενώ υπάρχουν πάντα αυτοί οι άνθρωποι που βοηθάνε και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Καλά, να είμαστε, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε στο θέατρο. Υγιείς να είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Νοεμβρίου, σήμερα και αύριο δηλαδή, στο θέατρο Έκφραση. Ώρα έναρξη 9 και 4, τώρα Ραβανιδούν 14, Μάρτης Μωθεός, μια εξαιρετική. Και σε περιμένω παράσταση. Και στην παράσταση. Εγώ θα έρθω, είπαμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συγκεκριμένη παράσταση και όχι μόνο. Νομίζω ότι με το θέατρο αναπτύσσεται και μια καλλιτεχνική παιδεία που χρειάζεται και που υπάρχει έλλειψη στις μέρες μας. Γνωρίζεις, στο θέατρο γνωρίζεις κείμενα. Τα κείμενα μπορεί να μην σου πούν τίποτα, μπορεί να είναι μπούρδες, μπορεί και να σ' αρέσουν. Μπορεί να ταυτιστείς, μπορεί να βρεις κάτι που σ' αρέσει. Ένα, σε αυτό το έργο, ας πούμε, στο Χρυσοβαλάντι, μου λένε όλοι ότι μπορεί, δεν ξέρω αν ταυτίζομαι με όλο, αλλά με 2-3 από αυτά που ταυτίστηκα. Είναι σημαντικό αυτό. Ή μπορεί να μην ταυτιστείς και να, απλά να ψυχαγωγηθείς, να διασκεδάσεις σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Θα μου επιτρέψεις να καταχραστώ λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα, με εντριγκάρει τώρα να σε ρωτήσω. Αυτό της αντιδράσης του κοινού, δηλαδή, γιατί είπαμε είναι ένα έργο το οποίο βγάζει πολλά και λέει πολλά. Η αντιδράση του κοινού είναι λίγο, δηλαδή... εκεί που γελάω παγώνω, εκεί που γελάω παγώνω. Είναι, αυτό είναι ωραίο για μένα. Δεν είναι μονόπλευρο το έργο και αυτό είναι ένα, για μένα ένα στοίχημα. Εντάξει, το να κάνεις μόνο κωμωδία ή μόνο δράμα, και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο. Ο Συριανός ήταν κωμωδία. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτό έχει απ' όλα. Και αυτό είναι νομίζω το πιο ωραίο. Σωστό. Και έχει απ' όλα εκεί που δεν το περιμένεις. Έχει ανατροπές. Μ' αρέσει αυτό το στοιχείο λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε. Ιωσήφ Ιωσήφιδης, απολαυστικός εγώ θα πω τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και βέβαια ραντεβού στο θέατρο σήμερα ή αύριο σε 9 και 4.